βιοστατικής και επιδημιολογίας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και βεβαίως μέλος της ερευνητικής ομάδας που εντός συνόρων μελετά την συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή για την οποία ακούμε ιδιαιτέρως σήμερα. Και βεβαίως να σας συγχαρούμε γιατί πήρατε και τα εύσημα από τον δόκτορα Φάουτσι. Οπότε είναι σημαντικό να ακούμε τέτοια λόγια και τέτοιες επιφημίες για την επιστημονική κοινότητα της χώρας μας αυτή τη συγκυρία. Λοιπόν, κυρία Τουλούμη. Γεια σας, κυρία Τουλούμη. Τι να περιμένουμε. Καλημέρα. Τι να περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η μελέτη, η οποία έχει γίνει σε πάρα πολλές χώρες και χρηματοδοτείται από τα Εθνικά Ινστιτούτα Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων της Αμερικής, από το NIH που λέμε, έδειξε αυτή τη στιγμή, είναι πρόωρα τα αποτελέσματα. Υπάρχει μια ανεξάρτητη επιτροπή από την μελέτη που παρακολουθεί τα δεδομένα και την ασφάλεια. Έκανε λοιπόν μια πρώιμη ανάλυση, που πάντα συμβαίνει αυτό, ήταν με βάση το πρωτόκολλο δηλαδή, και αυτή έδειξε πράγματι ότι σε σημαντικό βαθμό ο χρόνος μέχρι την ανάκαμψη, μέχρι δηλαδή να βγουν από το νοσοκομείο, ήταν κατά 31% βραχύτερο στην ομάδα που έπαιρνε το φάρμακο σε σχέση με την ομάδα που δεν έπαιρνε. Αυτό, επίσης, υπάρχει μια διαφορά και στη θνητότητα. Αυτά είναι πολύ καλά νέα, όπως είπατε και εσείς, αλλά θα πρέπει να είμαστε ακόμα λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί είναι αρχικά αποτελέσματα. Η μελέτη ακόμα συνεχίζεται. Σε λίγο θα έχουμε και το επίσημο report από την ανάλυση των τελικών δεδομένων, που ελπίζω και εύχομαι να είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Άρα αυτό στην πράξη τι θα σημαίνει? Για να το καταλάβουμε λίγο. Αυτό στην πράξη θα σημαίνει ότι αν πράγματι αποδειχθούν ότι έτσι είναι και τα τελικά αποτελέσματα, ότι το Remdesivir ως ένα φάρμακο για την καταστολή της αναπαραγωγής του ιού θα πάρει έγκριση αρχικά από το FDA, δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και στη συνέχεια από τους οργανισμούς φαρμάκων όλων των χωρών, και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή κλινική πράξη ως μία από τις θεραπείες. Με τι χρονικό ορίζοντα είναι αυτή η διαδικασία που μας λέτε? Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι ανακοινώθηκε, θα ακολουθηθεί η fast track, όπως λένε, δηλαδή η γρήγορη διαδικασία. Άρα πολύ σύντομα θα πάρει, μέσα σε κάποιες εβδομάδες θα πάρει την έγκριση. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα πρέπει να πάρει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και στη συνέχεια από τους Εθνικούς Οργανισμούς Φαρμάκων. Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί και ο δικός μας οργανισμός, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, έχει δείξει ότι είναι σε μεγάλη ετοιμότητα. Για παράδειγμα, όταν ξεκίνησε αυτή η μελέτη, μας βοήθησε πάρα πολύ να ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα τη μελέτη και να πάρουμε όλες τις εγκρίσεις. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, μια μελέτη θέλει να έχει πρώτα τις εγκρίσεις και κανονικά οι διαδικασίες αυτές είναι πάρα πολύ χρονοβόρες. Ακριβώς όμως επειδή είμαστε σε μια κατάσταση έκτακτη, όλοι οι οργανισμοί και ο δικός μας οργανισμός φροντίζει μέσα σε λίγες μέρες να κάνει αυτό που υπό κανονικές συνθήκες θα ήθελε μήνες. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό σε ποιο στάδιο της νόσου αφενός μπορεί να χορηγηθεί το φάρμακο? Δηλαδή, εξ αρχής, με το που γίνεται αντιληπτό, κάνει το τεστ ο ασθενής και διαπιστώνεται ότι έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, μπορεί να του χορηγηθεί άμεσα αγωγή αφενός? Και αφετέρου, είναι ανεξαρτήτως συμπτωμάτων, δηλαδή και για πιο βαριά συμπτώματα, αλλά και για πιο συνηθισμένα συμπτώματα του ιού? Αυτή τη στιγμή η μελέτη που έβγαλε αυτά τα θετικά αποτελέσματα αφορούσε άτομα που ήταν σε νοσηλευόντουσαν. Που σημαίνει ότι με βάση τα πρωτόκολλα που έχει κάθε χώρα, αφορούσε άτομα που είχαν από μέτρια μέχρι σοβαρά συμπτώματα. Γίνονται άλλες μελέτες αυτή τη στιγμή για να δούνε αν μπορεί να χορηγηθεί και σε άτομα που έχουν σε πρώιμα στάδια. Υπάρχουν μάλιστα και κάποιες ενδείξεις ότι πιθανόν να δουλεύει και καλύτερα εάν το χορηγήσουμε λίγο πιο πρόωρα. Υπάρχει όμως το εξής πρόβλημα, ότι αυτό το φάρμακο δεν είναι happy. Δίνεται ενδοφλεβίως. Επομένως, για να το πάρει κάποιος, πρέπει να μπει στο νοσοκομείο από 5 έως 10 μέρες, ανάλογα με το τι θα δείξουν οι μελέτες, για το πόσες μέρες κανονικά σε αυτούς που είναι στο νοσοκομείο χορηγείται για 10 μέρες. Άρα δεν θα είναι εύκολο να γίνει μαζική, να δοθεί μαζικά. Mm-hmm. Ακριβώς. Και μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που θα μολυνθούν με τον SARS-CoV-2, δηλαδή θα έχουν COVID-19 επί